Την 105η επέτειο του Κιλελέρ τιμά η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων την Κυριακή 15 Μαρτίου. Σε σχετικό κάλεσμα σημειώνεται η αλλαγή της κυβερνητικής διαχείρισης δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα μειώθηκαν. Οξύνονται καθημερινά, μας οδηγούν σε αδιέξοδα, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση. Καμία επανάπαυση, καμία αναμονή για την προηγούμενη κυβέρνηση έφυγε. Αλλά είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες, οι βιομήχανοι και οι έμποροι που μας έχουν χειροδέσει. Η ΚΑΠ μειώνει μέχρι και 45% της ενισχύσεις ως το 2019. Η άγρια φορολόγηση με 13% από το πρώτο ευρώ. Σε πληρωμέ που δικαιούνται οι αγρότε οδηγούν στην αδυναμία καλλιέργεια τη γη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Τα χαράτσια, το υπέρογκο κόστο παραγωγή, οι χαμηλέ και απλήρωτε παραγωγέ, το εμπάργκο στη Ρωσία οδηγούν σε αδιέξοδο χιλιάδε παραγωγού. Η κυβέρνηση παίρνει ω εσωτερικό δανεισμό τα αποθεματικά ακόμη και από τον ΟΠΟΚΕΠΕ, κρύβοντα ότι στα ταμιακά διαθέσιμα του ΟΠΟΚΕΠΕ περιλαμβάνονται απλήρωτε ενισχύσει, δηλαδή δικά μα χρήματα. Και αυτό τη στιγμή που είναι ακόμη απλή ότι οι για την εξωτική αποζημίωση, για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι και δεν έχουν πάρει την επιστροφή φόρου πετρελαίου, δεν έχουν πληρωθεί για τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, και βέβαια ένα σωρό άλλες εκκρεμότητες. Εμείς που βγήκαμε στους δρόμους τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε ότι η επανάπαυση και η αναμονή είναι χάσιμο χρόνου. Οι κατακτήσεις που είχαμε ήταν αποτέλεσμα μαζικών μαχητικών αγώνων και σκληρών συγκρούσεων. Η ελπίδα για την επιβίωσή μας βρίσκεται στην παραπέρα οργάνωση και τη δική μας δράση καταλήγει ανακοίνωση.